του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιόδρα, να σας ενημερώσουμε ότι αύριο Κυριακή του Θωμά δεν θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση και θα συνεχιστεί κανονικά τη Δευτέρα. Θα εκδοθεί όμως αύριο γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.760.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα ανακοινώνουμε 16 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.506, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 11 εκ των νέων κρούσματων είναι γνωστές επαφές και σχετίζονται με γνωστές επιδημίες και χνηλάτιση επαφών. Σε μία εκ των δομών που αντέδρασε γρήγορα στα νότια προάστια δεν έχει βρεθεί άλλο θετικό δείγμα. Κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων διασποράς της νόσου. 578 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.174 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 47 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 13 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 89,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 63 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο σήμερα στη χώρα και συνολικά οι θάνατοι είναι 130. 34 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 63.087 κλινικά δείγματα. Μετά από ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, σχετικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής για τους χώρους των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων, των οποίων η λειτουργία ξεκινά από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποφασίστηκαν τα εξής. Έγινε σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο στην έδρα αλλά και στους συνηγόρους και διαδίκους. Έγινε σύσταση για χρήση και παρουσία αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, για τήρηση της απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ' ελάχιστον 1,5 μέτρο, εντός αιθουσών και εν γέννη περίκλειστων χώρων καθορισμός ανώτατου ορίου των εισερχομένων ατόμων με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, και κάθε επιπλέον μέτρο που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και απορρέει από την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση ενδεδειγμένης υγιεινής των χώρων και προστασίας δημόσιας υγείας να εφαρμόζεται. Σχετικά με την άρση των μέτρων, η Επιτροπή μας επανασυνεδριάζει απόψε για να δώσει γενικούς κανόνες για την επέκταση των κριτηρίων για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες μετά την άρση των μέτρων. Η καλύτερη καταγραφή της πορείας του ιού θα συμβάλλει στη βελτίωση των χειρισμών μας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων, η οποία, όπως αναγνωρίζεται από όλους τους ειδικούς, συνοδεύεται και από ένα κίνδυνο για υποτροπή της κυκλοφορίας του ιού. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε για πάντα εγκλωβισμένοι. Η σταδιακή άρση των μέτρων προγραμματίζεται να γίνει με συντονισμένες, σταδιακές και ελεγχόμενες προσπάθειες, με ειδικά κριτήρια και κανόνες, αλλά και με τη συμμετοχή όλων μας. Με προσοχή και επαγρύπνηση, ιδιαίτερα στα μέτρα προστασίας, στους κανόνες υγιεινής, που είναι από τα κύρια μέτρα που μας έφτασαν ως εδώ, και θα πρέπει να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε όσο πιο σχολαστικά μπορούμε. Εάν υπάρχει μια προσήλωση όλων μας στον κοινό στόχο, αν δεν χαλαρώσουμε, τότε θα παραμείνουμε σε χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας του ιού. Τότε οι προσπάθειες επανεκκίνησης της ζωής μας θα επιτύχουν. Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τις μεταλλάξεις του ιού, από τα πιο αξιόπιστα προέρχονται από μια από τις καλές πανεπιστημιακές ομάδες της Ελβετίας, που αναλύει δείγματα του νέου ιού από 36 χώρες σε 6 ηπείρους. Θέλω να τονίσω εδώ πως κάποιοι ιοί του αναπνευστικού, όπως ο ιός της γρίπης, αλλά και ο νέος κορονοϊός, εμφανίζουν συχνά μεταλλάξεις, δηλαδή μικροδιαφορές στο γενετικό του υλικό.
Μάλιστα, αυτές μπορεί να επηρεάσουν την επιθετικότητα ενός ιού ή και την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου. Ακόμα περισσότερο, αυτές οι μικροδιαφορές στους ιούς μπορούν να λυθούν και να μας βοηθήσουν με ειδικά επιστημονικά εργαλεία να προσδιορίσουμε την προέλευση ενός τελέχους του ιού, όπως για το νέο κορονοϊό. Παραδείγματος χάρη, για το αν ένας τέλεχος που ανιχνεύτηκε σε ένα ασθενή στην Ελλάδα προήλθε από μια χώρα της Ευρώπης ή μια χώρα της Ασίας. Και ακόμα περισσότερο τέτοιου είδους αναλύσεις να μας πούν αν κάποιες επιδημίες συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τα περιστατικά της Ισλανδίας ανακαλύφθηκε πως προήλθαν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Τα περιστατικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εισήχθησαν από πολλαπλές οδούς στη χώρα, τόσο από την Κίνα τον Ιανουάριο, όσο και από την Ευρώπη το Φεβρουάριο. Όλα αυτά δείχνουν πόσο συνδεδεμένος είναι ο κόσμος μας και πώς μια επιδημία στην άκρη της γης μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να επηρεάσει την άλλη άκρη. Επίσης, αυτή η καταγραφή της πορείας ενός ιού μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε προβλέψεις για τη διασπορά του και πώς μπορεί να κινηθεί στο μέλλον αυτός ή ένας παρόμοιος ιός και να παίρνουμε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Με τα σημερινά δεδομένα, η ανάλυση της συνολικής δομής του ιού, το ολικό γονιδίωμα όπως λέγεται, δείχνει σχετικά ένα βραδύ ρυθμό δημιουργίας μεταλλάξεων, τουλάχιστον σε σχέση με τη γρήπη. Ακόμα και τα πιο διαφορετικά στελέχη μεταξύ τους έχουν περίπου 40 διαφορές από ένα σύνολο περισσότερων από 29.000 νουκλεοτίδια του ιού. Αυτό, επί του παρόντος, δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στο μέλλον, με την προϋπόθεση πως ο ιός θα παραμείνει έτσι. Γι' αυτό είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθησή του από τους συναδέλφους μας εργαστηριακούς. Έχουμε και στην ομάδα μας στην Ελλάδα αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες που μελετούν τον ιό και πολύ συγκροτημένα μπορούν να μας δίνουν συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του ιού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους συναδέλφους από το Ελβετικό Πανεπιστήμιο, αν παραμείνουν έτσι τα δεδομένα, ο ιός δεν θα αλλάξει σημαντικά τα επόμενα έτη και ένα αποτελεσματικό εμβόλιο πιθανόν θα συνοδεύεται από μακρόχρονη και αποτελεσματική προστασία. Ευχόμαστε να είναι έτσι. Σας ευχαριστώ.